Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Γιλντιρίμ στην Ελλάδα, με τον οποίο είχα σήμερα την ευκαιρία να συζητήσω για το σύνολο των σχέσεών μας, για το κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι οι συνομιλίες μας, εκτός από ουσιαστικές και ειλικρινείς, ήταν και απαραίτητες, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, διότι πραγματοποιήθηκαν σε μια κρίσιμη φάση για τον διεθνή και περιφερειακό ρόλο των χωρών μας σε μια ολοένα και πιο αποσταθεροποιημένη περιοχή. Κυρίως όμως γιατί πραγματοποιούνται και σε μια κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις των δύο χωρών, όπου αναδεικνύεται μια σημαντική δυναμική από τη μια πλευρά, μια πολυεπίπεδη, σύγχρονη, θετική ατζέντα στη συνεργασία μας, αλλά από την άλλη πλευρά την ίδια στιγμή καθίσταται τώρα πιο επιτακτική από ποτέ και η αντιμετώπιση προκλήσεων και η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που μας χωρίζουν. Όπως διαπιστώσαμε με τον Πρωθυπουργό Γιλντιρίμ, η θετική αυτή ατζέντα αναπτύσσεται στο πλαίσιο των νέων δεδομένων της εποχής μας, βασισμένη στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών μας. Οι οικονομικές μας σχέσεις ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με πολλά όμως περιθώρια για νέες εκατέρωθεν επενδύσεις, αλλά και πολλές μετακινήσεις για λόγους εργασίας. Οι πολιτιστικές και μορφωτικές μας ανταλλαγές και συνέργειες είναι περισσότερες από ποτέ. Οι διασυνοριακές επαφές των λαών μας και οι τουριστικές ροές αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, μεταξύ άλλων λόγω και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γρήγορων Θεωρήσεων στα νησιά. Ποτέ ξανά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στις κοινωνίες μας και στους πολίτες μας, στους λαούς μας, να ανακαλύψουν καλύτερα, να μάθουν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Και θα έλεγα, δε, αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά και σε επίπεδο νέων ανθρώπων. Σε αυτό το πνεύμα, άλλωστε, νομίζω ότι και η στήριξη στη δημοκρατία και στη συνταγματική νομιμότητα και τη σταθερότητα τις δύσκολες ώρες που πέρασε η Τουρκία από την πλευρά της Ελλάδος έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της εμπιστοσύνης αμοιβαία. Και νομίζω βέβαιως ότι αυτή η στήριξη σε αρχές δεν μπορεί παρά να είναι σταθερή και από τις δύο πλευρές και στο μέλλον. Την ίδια στιγμή, η θετική αυτή ατζέντα, τολμώ να πω ότι αναπτύσσεται και σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τις χώρες μας, αλλά και για την περιοχή μας, για την Ευρώπη και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, η συνεργασία μας στην ανάπτυξη του αγωγού TAP και TANAP, TAP-TANAP, αποτελεί τη βάση για την προώθηση του λεγόμενου νότιου ευρωπαϊκού διαδρόμου με διακλαδώσεις σε όλα τα Βαλκάνια. Ενώ την ίδια στιγμή και στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης ενεργειακής πολιτικής που υποστηρίζουμε και οι δύο χώρες, εντείνουμε το διάλογό μας και για την επέκταση του αγωγού Turkish Stream. Στον τομέα των μεταφορών, επιταχύνουμε την εφαρμογή αποφάσεων που πήραμε στο Νότατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Σμύρνη για την καθιέρωση της απευθείας ακτοπλοϊκής γραμμής Σμύρνης Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας και για κατασκευή δεύτερης γέφυρας στην συνοριακή διάβαση κήπων Υψάλων.
Στον τομέα της ασφάλειας ενισχύουμε, πάντοτε με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Κράτος Δικαίου, τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβάνοντας την έννοια των προκλήσεων και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Προκλήσεις από τις οποίες υποφέρει και ο λαός της Τουρκίας, αλλά και προκλήσεις που έχουν ενταθεί με τους πολέμους το τελευταίο διάστημα στη Συρία, στη Λιβύη, για τους οποίους συζητήσαμε και σήμερα. Πρέπει να πω εδώ ότι ένα πεδίο στο οποίο δοκιμάστηκε και πήρε πολύ καλό βαθμό η σχέση μας και η συνεργασία μας ήταν το πεδίο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, όπου χάρη και στην συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες επετέχθη αυτή η Ευρωτουρκική Συμφωνία, που παρότι δύσκολη στην εφαρμογή της, μέχρι στιγμής έχει συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση των ροών, κυρίως όμως στην μείωση των θανάτων αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο. Η τρίτη πτυχή της θετικής ατζέντας θα έλεγα ότι αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Επεσήμενα για άλλη μια φορά στον Πρωθυπουργό Γκελτιρίμ ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας σταθερά. Όχι μόνο γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση των ζητημάτων που μας αφορούν, στην προώθηση αναγκαίων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στην γείτονα ή στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για το κουρδικό, που η παρούσα τουρκική κυβέρνηση άλλωστε είχε εγγενιάσει, αλλά και επειδή μπορεί να αποτελέσει την βάση για περαιτέρω ευρωτουρκική συνεργασία στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, όπως άλλωστε αποδείχθηκε και στην κρίση την προσφυγική. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισα ότι θα συνεχίσουμε να αποτελούμε μία πολύ στενή σύμμαχο της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε στεναρά την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαλόγου για την φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων με την Τουρκία και για την παροχή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν άλλωστε υποσχεθεί, που έχουν δεσμευθεί από την πλευρά, που υπάρχουν δεσμεύσεις μάλλον, για τα οποία υπάρχουν δεσμεύσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την στήριξη των 3 εκατομμυρίων προσφύγων που διαμένουν στην Τουρκία. Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτής της σύγχρονης θετικής ατζέντας, στην οποία αναφέρθηκα, πρέπει να βασιστεί πάνω απ' όλα στις σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς εκατέρωθεν ενέργειες που την υπονομεύουν. Δυστυχώς, όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω στον κύριο Πρωθυπουργό, αυτό δεν ήταν πάντοτε δυνατό. Και κυρίως δεν ήταν δυνατό από το περασμένο φθινόπωρο ως και τον προηγούμενο μήνα. Και θέλω εδώ να αναφερθώ στις παραβιάσεις των εθνικών μας χωρικών υδάτων και του αέριου χώρου και ιδίως στις εμπλοκές και στις υπερπτήσεις που έχουν αυξηθεί σημαντικά. Τόνισα στον Πρωθυπουργό Γκελτιρίμ ότι αυτή η κατάσταση δεν βοηθάει καθόλου, ότι η στρατιωτική δραστηριότητα και η τουρκική παραβατικότητα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι είναι άδικο οι χώρες μας να οδηγούνται τελικά στο να επενδύουν σε ανταγωνισμούς εξοπλισμών αντί να επενδύουν στις κοινωνίες τους, στην καλή συνεργασία και γειτονία, στην όσμωση των λαών,
στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, στη θετική ατζέντα που σας περιέγραψα λίγο πιο πριν. Και στο τέλος, νομίζω ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι για το στρατιωτικό μας προσωπικό, αυξάνονται οι κίνδυνοι ενός ατυχήματος που πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το τελευταίο που επιθυμούν και οι δύο πλευρές. Το Αιγαίο πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης και σταθερότητας, ειδικά δεδομένης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, και πιστεύω ότι εφόσον αυτό αποτελεί τη βούλησή μας, πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία το επόμενο διάστημα. Συμφωνήσαμε να ενθαρρύνουμε τους αρχηγούς, τους επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων να είναι σε ανοιχτή επικοινωνία. Συμφωνήσαμε να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλουμε εντάσεις. Παράλληλα, με τον Πρωθυπουργό Γκυλντιρίμ συζητήσαμε και για την διάσκεψη στο τέλος του μήνα, στο τέλος του Ιούνιου, στις 28 Ιούνιου στην Ελβετία, για το Κυπριακό. Επεσήμανα ότι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος καθίσταται όλο ένα και πιο επιτακτική τώρα, δεδομένης και της αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Περιέγραψα στον Τούρκο Πρωθυπουργό την δική μας οπτική για μια λύση στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού κεκτημένου που θα επιτρέπει στην επανενωμένη Κύπρο να κατοχυρώνει την ασφάλεια όλου του λαού της, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων, με σύγχρονους όρους, χωρίς την ανάγκη τρίτων δυνάμεων. Και συμφωνήσαμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να γίνουν θετικά βήματα, βήματα προς τα μπρος, το επόμενο διάστημα και στην Ελβετία, αλλά και όπου αλλού μπορεί αυτός ο διάλογος να έχει ουσία και να προχωράει μπροστά. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Γκυλντιρίμ για την επίσκεψή του και για την πολύ ειλικρινή διάθεση με την οποία προσέγγισε όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε μαζί, και νομίζω ότι η ειλικρίνεια, η αμεσότητα είναι το καθοριστικό βήμα για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει υπαρκτές διαφορές και να βρει λύσεις. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να συνεχίσουμε την επαφή μας, τη διαρκή μας επαφή, τον διάλογό μας και την επικοινωνία μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια στο ταξίδι σας στην Ελλάδα, αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα σύντομα να τα ξαναπούμε από κοντά. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette şahsıma ve beraberimdeki heyete şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Μας επιφυλάξατε evet, τόσο σε μένα προσωπικά όσο και στα μέλη της αποστολής μου. Πράγματι, διενεργήθηκε μία συνάντηση την οποία την χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια και η αμεσότητα. Τόσο στις κατηδίαν επαφές, όσο και στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις,
αλλά αναφερθήκαμε στο Κυπριακό, στις ευρωτουρκικές σχέσεις, στο Αιγαίο και πράγματι μπορέσαμε να συζητήσουμε με βάση την ειλικρίνεια και την αμεσότητα. Η Ελλάδα και η Τουρκία μοιράζονται το ίδιο γεωγραφικό πλάτος και θεωρώ ότι κοινή γεωγραφία σημαίνει κοινή μοίρα. Κοινή μοίρα σημαίνει κοινό μέλλον. Άρα θα πρέπει να εστιάζουμε όχι στα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε, αλλά να δώσουμε προτεραιότητα στα θέματα όπου υπάρχει συμφωνία και να μπορέσουμε να εξελίξουμε τα ζητήματα αυτά τόσο στο θέμα της οικονομικής εργασίας, όσο και στον τουρισμό, στις ανθρώπινες σχέσεις, στα θέματα κοινωνικής ασφάλειας και τα λοιπά θέματα, χρειάζεται να κάνουμε βήματα για να προοδεύσουμε τις σχέσεις μας. Τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται και πρέπει να επιλυθούν βάσει τη αρχή τη αμοιβαία ωφέλεια, βάσει του win-win. Εμεί πρέπει να συζητούμε και ο διάλογο πρέπει να διέπει τι διμερεί σχέσει και πρέπει να μπορούμε να δημιουργούμε λύσει. Η Τουρκία είναι στη φάση της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα υπήρξε πάντα αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή και στην ευρωπαϊκή μας κατεύθυνση και ως εκ τούτου σας είμαστε ευγνώμονες. Να θυμίσω ότι έχουμε βιώσει πολύ δραματικά γεγονότα την πρώτη επέτειος της απόπειρας πραξικοπήματος πλησιάζει. Έχουμε δηλαδή τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και αναγνωρίζουμε και είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη που παρήχε η Ελλάδα στη χώρα μου ως προς αυτό το θέμα. Στη συνέχεια της αποτυχημένης απόπειρας, η Τουρκία προχώρησε σε μια συνταγματική μεταρρύθμιση και σε ένα δημοψήφισμα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τήρησε μια πολύ αρνητική στάση ως προς αυτές μας τις προσπάθειες και δυστυχώς επίσης δεν συνέβαλε στην βελτίωση και των διμερών μας σχέσεων. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα στο θέμα των σχέσεών μας με την Ευρώπη, θέμα το οποίο έθιξε με σαφήνεια ο Τούρκος Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις συζητήσεις και στις επαφές που είχε το πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Anlaşmada ne vardı? Kısaca İpirse, vebeos, vizelerin kaldırılması, göçmen sinfonia, sorununun Turko-Evropaiki çözüme sinfonia, kavuşturulması ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3 milyondan fazla mültecinin yükünün azaltılması için mali destek sağlanması geri kabul anlaşması. Υπήρξε στη συμφωνία αυτή, περιείχε και το συμφωνία περιείχε το θέμα της επανεισδοχής και της οικονομικής στήριξης της χώρας μου. Μερικά από αυτά τα θέματα δεν έτυχαν καλής εξέλιξης, θετικής από την πλευρά της χώρας μου. Ωστόσο, έχοντας πλήρη συνείδηση για την δυσχέρεια που δημιουργούν οι προσφυγικές ροές στη χώρα μας, εμείς εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να περιοριστούν οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα και νομίζω ότι είχαμε μεγάλη επιτυχία στο θέμα αυτό. Ve bu konuda
ευχή μας είναι να υλοποιηθούν και τα άλλα σημεία της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας. Και ευχαριστώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για όλη την στήριξη που μας παρέχει. Το άλλο σημαντικό θέμα που συζητήσαμε ήταν η τρομοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα και ειδικά πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε στον κόσμο που δεν πλήττεται από κάποιο τρομοκρατικό, από κάποια τρομοκρατική δράση. Θα πρέπει να δούμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια απειλή κατά του πανανθρώπινου πολιτισμού. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία υπ' αυτό το πρίσμα. Θα πρέπει να δούμε επίσης αυτό που βιώνουμε εμείς στην Τουρκία με μια μεγάλη αστάθεια που υπάρχει στα νότια σύνορά μας. Η Τουρκία και η Ελλάδα υπό κάποια έννοια πρέπει να είναι οι δύο πυλώνες της αντιτρομοκρατικής δράσης και κάθε δράσης που αποσκοπεί την προστασία της Ευρώπης και όλης της ανθρωπότητας από κάθε είδους τρομοκρατικές ενέργειες. Λάβαμε υπόψη και συζητήσαμε και το θέμα των παραβάσεων και των παραβιάσεων στο Αιγαίο. Πρέπει να πω ότι αυτές οι παραβάσεις και οι παραβιάσεις γίνονται εκατέρωθεν και βεβαίως το θέμα είναι να μην κορυφώνεται η ένταση. Όπως πολύ σωστά εκφράσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, η άμεση και απευθείας επαφή μας θα βοηθήσει ώστε οι εντάσεις να επιβιώνται στα αρχικά του στάδια. Και βεβαίως Από την άλλη, θα πρέπει να πω ότι στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε το μεγάλο θέμα της χρήσης των πηγών ενέργειας, πηγές ενέργειας που δεν είναι παρά μια πανανθρώπινη κληρονομιά, είναι πηγές που ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα. Και πρέπει να γίνουν εργασίες ούτως ώστε να μην περιορίζονται οι προσπάθειες αυτές με την Κύπρο και με άλλες χώρες. Sayın Çipras'ın da bizimle olumlu düşünceler içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii ki çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım. Adada yaşayan Türk toplumu, Rum toplumunun güvenliğini να εξασφαλίσουμε το παρόν και το μέλλον της ασφάλειας και των δύο κοινοτήτων που ζουν στην Κύπρο, που ζουν στο νησί αυτή τη στιγμή. Bakımından, Avrupa και Birliği, πιστεύω Birleşmiş ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση da, çözümün, πρέπει θα πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις, ούτως ώστε να καταστεί βιώσιμη η λύση που θα βρεθεί στο Κυπριακό. Πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς αυτό. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα τα παραπάνω θέματα και προς τα οποία προσθέθηκε και το θέμα της διμερούς συνεργασίας στο θέμα.
θέμα του τουρισμού. 8.000 Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία και αντίστοιχα ένας μικρότερος αριθμός επισκέφθηκε την Τουρκία. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό για την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων και επαφών και το θέμα της θεώρησης των διαβατηρίων εντός των χωρών Σέγγεν νομίζω θα συμβάλλει τα μάλα στην εξέλιξη των διμερών τουριστικών μας σχέσεων και θα συμβάλλει και στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. Το καλύτερο δείγμα αυτής της προσπάθειας και της καλής θέλησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η άρση της υποχρεωτικής θεώρησης των διαβατηρίων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα προσδώσει και μια νέα διάσταση στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα που είναι μπροστά μας, τα οποία μας ενδιαφέρουν και για τα οποία εργαζόμαστε στεναρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρωθυπουργέ, για την εξαιρετική φιλοξενία που μας παρέχετε. Σας ευχαριστώ. Milliyet gazetesinden Kıvanç Çel. Efendim iki başbakana da sorum olacak. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından bir helikopterle buraya kaçan askerler var. 2000 başı, 400 başı, iki de başlıyoruz. Bunlardan kaçan bazı askerler de mevcut. Bu konuda Yunanistan'ın bugüne kadar bir adım atmadığını gördük iadesiyle ilgili. Süreç nasıl işleyecek Sayın Çipras? Yani bir αξιωματικών και υπαξιωματικών, ποια είναι η συνέχεια αυτής της διαδικασίας, τι μπορούμε να αναμένουμε από πλευρά της Ελλάδας, ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ ως προς το φυσικό αέριο. Ποια είναι η άποψή σας και τι γίνεται επί του θέματος. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της επιτάχυνσης της μεταφοράς του φυσικού αερίου από Τουρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα θέματα, ποιες είναι οι απαντήσεις σας σε αυτά τα τρία θέματα, παρακαλώ. Μια ερώτηση με τρεις ερωτήσεις. Να απαντήσω λοιπόν σε σχέση με το πρώτο ερώτημα. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα, όπως ασφαλώς και στην Τουρκία, αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην Ελλάδα, υπάρχει απόλυτη διάκριση ανάμεσα στην δικαστική και στην εκτελεστική εξουσία. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι απολύτως αυτόνομη και ανεξάρτητη και τις αποφάσεις της, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, εμείς τις σεβόμαστε. Η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν για το ζήτημα αυτό έχει αποφασίσει ως προς τα αιτήματα έκδοσης των 8 και η απόφαση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι απολύτως σεβαστή. Εκκρεμεί βέβαια το ζήτημα των προσφυγών στις απόφασεις απόρριψης ασύλου, αλλά και επ' αυτού του ζητήματος θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Από πλευράς μας, το μόνο που μπορούμε να πούμε απολύτως ξεκάθαρα, αλλά αυτό δεν αποτελεί κρίση επί του συγκεκριμένου αιτήματος, αλλά αποτελεί μία πολιτική τοποθέτηση σε ένα πολιτικό ζήτημα που είναι η αποκατάσταση δημοκρατικής ομαλότητας στη γείτονα χώρα και η αμφισβήτησή της από συγκεκριμένες δυνάμεις. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε με απόλυτη σαφήνεια, ξεκάθαρα, απέναντι στην απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατικής νομιμότητας και απέναντι στους πραξικοπηματίες. Και τοποθετηθήκαμε με ευθύτητα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πραξικοπηματίες, δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας. Και βεβαίως, πάλι και αυτό που θα πω αποτελεί μια πολιτική τοποθέτηση,
Η συνεργασία μας, η πολιτική μας βούληση μάλλον να συνεργαστούμε με τις τουρκικές αρχές στους τομείς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της αστυνόμευσης για την τήρηση της νομιμότητας είναι απολύτως δεδομένη, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Σε σχέση με το ερώτημά σας για την σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ένα πολύ σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων και άρα η μελλοντική δρόμη της ενέργειας για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας που είναι βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δρόμη της ενέργειας και των κοιτασμάτων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή είτε της Ανατολικής Μεσογείου είτε της Ανατολής γενικότερα, περνάνε από την Ελλάδα. Και αυτό το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Θέλουμε να το αξιοποιήσουμε και θα το αξιοποιήσουμε. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόμαστε στενά και με το Ισραήλ, όπως συνεργαζόμαστε στενά και με την Τουρκία, τόσο σε ό,τι αφορά τον αγωγό TAP-TANAP, που ήδη εξελίσσεται η κατασκευή του με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όσο και για την πιθανότητα μελλοντικής επέκτασης του Turkish Stream προς τη Δύση, μέσω της Ελλάδος. Νομίζω ότι με αυτό απάντησα και στα δύο σκέλη, στα δύο δεύτερα ερωτήματα της ερώτησής σας. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii enerji konusunda işbirliğimiz devam ediyor. TANAP'ın devamı TAP inşaatı İtalya güzergahında yapılıyor. Aynı zamanda Rusya ile yapacağımız Türk Akımı projesinin de yine Balkanlar başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine enerji güvenliği sağlama konusunda açık olacağını da burada ifade etmek isterim. İster Bulgaristan, ister Yunanistan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine de bu hattın uzaması söz konusu olacak. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Gerek Ege'de, gerek Akdeniz'de kaynakların kullanılması konusunda da karşılıklı işbirliği kazan-kazan esasına göre çalışmaları destekliyoruz. Teşekkür ederim. Και νομίζω ότι αυτό μας εμφορεί και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως προς τους επίδοξους πραξικοπηματίες, ακούσατε την απάντηση του Πρωθυπουργού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιστραφούν αυτοί οι επίδοξοι πραξικοπηματίες. Φυσικά υπάρχει διάκριση εξουσιών σε κάθε Bizde bunu söylüyoruz tabii ki yargı kendine ait olan kararları verecek. İdare de kendi inisiyatifindeki işleri yapacak. Fakat Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Unutmayalım ki darbeciler hukukun verdiği karara saygılıyız ama darbeciler οι πραξικοπηματίες παρότι σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης πιστεύουμε ότι οι πραξικοπηματίες δεν θα κάνουν πραξικόπημα κατά των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και για τους δύο πρωθυπουργούς. Χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Άιντε, είπε ότι η Γενέβη 2 είναι το τέλος του παιχνιδιού και θα ήθελα να ρωτήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό εάν εκτιμά ότι στη Γενέβη 2 θα ανοίξει παράθυρο για λύση του Κυπριακού και τον Τούρκο Πρωθυπουργό, αν βλέπετε κάποια προσέγγιση με τις θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει η Αθήνα σε ό,τι αφορά τα θέματα που την αφορούν των εγγυήσεων και της ασφάλειας, δηλαδή κατάργηση των μονομερών επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία.
Εργαζόμαστε προκειμένου η Γενέβη 2 να είναι με ένα βήμα προς τα μπρος. Εργαζόμαστε προκειμένου να υπάρξει μια διέξοδος και αυτό συζητήσαμε σήμερα και αποφασίσαμε να εντείνουμε τη συνεργασία μας και την διαρκή ανταλλαγή και προετοιμασία μέχρι τη Γενέβη για να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε στο λίγο αυτό διάστημα που απομένει. Από εκεί και πέρα άκουσα και εγώ τη δήλωση του κύριου Άιντα, ο οποίος μίλησε για το τέλος του δρόμου, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την συνάντηση στο τέλος του Ιούνιου. Εγώ θα ήθελα να του θυμίσω μια φράση που έχει πει ένας σπουδαίος Ισπανός ποιητής, που είπε κάποτε «Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας». Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέλος του δρόμου. Υπάρχει όμως η διάθεσή μας να ανοίξουμε δρόμο, ακόμα και όταν μπροστά μας υπάρχουν αδιέξοδα. Και με αυτό θα ήθελα να έτσι επιγραμματικά πω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να δώσουμε και οι δυο μας από τη σημερινή μας συνάντηση. Evet, katılıyorum. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ömür biter, yol bitmez. Και στα τουρκικά λέμε τελειώνει η ζωή, αλλά ποτέ δεν τελειώνει ο δρόμος. Ως εκ τούτου πρέπει να συνεχίσουμε, να ανοίξουμε δρόμους. Εάν κάποιος θέλει να προχωρήσει, θα βρει το δρόμο, θα βρει δρόμο. Και εμείς επιθυμούμε, έχουμε την πολιτική βούληση για την επίλυση αυτού του θέματος, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το ζήτημα δεν είναι ζήτημα του ΟΗΕ. Το θέμα, το κυπριακό, αφορά τους Ελληνοκυπρίους και τους Τούρκοκυπρίους. Τα Ηνωμένα Έθνη συμβάλλουν στην ανέβρεση λύσης και τους είμαστε ευγνώμονες. Αλλά όμως το θέμα είναι θέμα των δύο κυπριακών κοινοτήτων και θα πρέπει να είναι μια δίκαιη geçmişteki anlaşmalardan kaynaklanan garantör konumumuzla Yunanistan ve Türkiye her iki ülkenin başbakanları olarak bu çözüme ulaşmak konusunda gereken her türlü olumlu katkıyı yapmaya karar verdik. Bu yönde de çalışmalarını sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür ederim